Η ζώνη του Open το Σαββατοκύριακο, τι ισχύει τελικά? Από εβδομάδα έχουμε να μιλήσουμε και θα δούμε πώς, τι και πώς για να δούμε τι θα γίνει. Εσύ θες να είσαι στην ομάδα? Κοίτα, εγώ πέρασα ωραία στο Open, το κλίμα είναι τέλειο, η οικογένεια. Από εκεί πέρα θα συζητήσουμε και ανάλογος θα γίνει. Ισχύει ότι η Ναταλικά Καβανή το νέο μέλος της ομάδας σας? Α, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τίποτα. Μακάρι να είναι όποιος θέλει να έρθει, είμαι υπέρ εννοείται, γιατί για να έρθει πάνω από ότι είναι και καλός. Πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε και το τρέιλερ του Survivor. Πώς σχολιάζεις που θα το δούμε για άλλον ένα κύκλο? Δεν έχω δει τίποτα. Survivor είναι Survivor, το αγαπάω, μου έχει προσφέρει πολλά. Εύχομαι τα καλύτερα και να είναι φέτος καλό και να πάει καλά. Έχεις δηλώσει ότι χωρίς τριαντάφυλλο το Survivor δεν κάνει νούμερα. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε? Όχι, εγώ δικηγόρος μου, εγώ δεν το είπα. Αλλά γενικά έχουν αποδειχθεί πολλά. Νομίζω μίλησε το All Star. 1-9%, 8%. Οπότε από το 40, 50 και 60 μίλησε μόνο το αυτό. Άρα υπάρχει περίπτωση να σε δούμε στο φετινό Survivor? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το 21 σκόσαμε την κούπα μαζί με τον Σάγη, τη Μαριαλένα. Η ιστορία όταν γράφει, δεν ξαναγράφει. Οπότε, γιατί, για ποιο λόγο? Αν και η προετοιμασία που έχω κάνει είναι φανταστική, όχι. Βέβαια, ποτέ μιλάς ποτέ γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέω όχι. Υπάρχει φήμη ότι φέτος οι αμοιβές θα είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι πέρυσι. Μετά το περσινό στραπάτσο, δώσανε λεφτά σε άτομα που ίσως δεν ανταπεξήλθαν. Πληρώνοντας μαθαίνεις. Δημοσιεύματα σε θέλουν να έχεις δεχτεί και πρόταση για το Your Face Sounds Familia. Εγώ θα είμαι παντού φετός, θα είμαι εδώ, Αγιονέρη, παιδιά. Θα είμαι στο Your Face, Survivor θα πετάγουμε. Θα κερδίσω τα έπαθλα, θα γυρίζω. Α, και θα έχω και πρωινό Σαββατοκύριακο. Φημολογείται ότι στην Κριτική Επιτροπή θα είναι και ο Νίκος Μουτσινάς στο Your Face Sounds Familia. Ω, άμα είναι φίλε θα σταματάω όλα και μπαίνω εκεί. Αλήθεια. Άμα είναι ο Νίκος, μα την Παναγία σου μιλάω τώρα, δεν ξέρω αν είναι, έχω πάει έτσι ρε. Θέλω το σχόλιο σου, διότι η Άλκη της Πρωτοψάλτη αφαίρεσε από το στίχο της τη λέξη χοντρή στο τραγούδι Άδωνη. Ναι, γιατί το έκανε αυτό? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τις γεματούλες, τις χοντρές, τις ωραίες. Η ομορφιά δεν είναι στα κιλά ή στο σώμα το ωραίο ή οτιδήποτε. Η ομορφιά είναι εδώ, είναι στο μυαλό, τι λες με τον άλλον. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν οι γεματούλες. Είχες δηλώσει πως πρέπει στη Eurovision να στείλουμε την Δέσποινα Βανδύ. Ωστόσο είδαμε τη Μαρίνα Σάτι. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Εγώ θέλω Δέσποινα Βανδύ. Ρε φίλα μου, πάει Δεσποινάρα, το έχουμε πάρει σας λέω, αλλά δεν ακούνται. Δεν ακούτε ποτέ τάφη, δηλαδή μια χαρά τραγουδίστρια, πολύ καλή, απίστευτη τραγουδίστρια, αλλά ας πάει τον χρόνο ξέρω εγώ, ας πάει μαζί τώρα. Σε ένα πρόταση για την Eurovision σου έχει γίνει? Καταρχήν δεν τραγουδά αγγλικά, τραγούδισα στο jazz μόνο το Mike Jackson και είμαι λαϊκός τραγουδιστής, οπότε ναι, με ένα λαϊκό τραγούδι στήλη σπάντα ρολόγια κτλ. Σε παίρνω και να σου πω 15 εκατομμύρια views, έχω πάει, το παίρνουμε και ερχόμαστε.